Ο πόλεμος στην Ουκρανία λόγω της έντασης και της μεγάλης διάρκειάς του έχει εξαφανίσει μεγάλο μέρος αποθεμάτων πυρομαχικών σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χώρες του ΝΑΤΟ που προμηθεύουν το Κίεβο αλλά και στη Ρωσία η οποία προχώρησε σε ενίσχυση των πυρομαχικών της λαμβάνοντας οβίδες πυροβολικό από τη Βόρεια Κορέα, ντρόνς καμικάζι και UCAV από το Ιράν. Αναφορικά με τα πυρομαχικά οβιδοβόλων 155 χιλιοστών, οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν περίπου 14.000 βλήματα το μήνα, αν και οι αναφορές από την Ουκρανία δείχνουν ότι οι δυνάμεις τους ρίχνουν κατά μέσο όρο περίπου 5.000 βλήματα την ημέρα. Στον αντίποδα, οι Ρώσοι εκτοξεύουν περίπου 20.000 βλήματα την ημέρα, ενώ ψάχνουν βαθιά στα δικά τους αποθέματα για να διατηρήσουν αυτόν τον αριθμό. Σήμερα κανένα άλλο ζήτημα δεν είναι τόσο κρίσιμο όσο τα πυρομαχικά για την Ουκρανία, γιατί οι δυνάμεις της θέλουν να διατηρήσουν την άμυνά τους και να ενισχύσουν τη δυναμική τους να χτυπήσουν ξανά και να απελευθερώσουν περισσότερη εθνική επικράτεια. Η πρόκληση είναι πλέον ξεκάθαρη, θα συνάψουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συμβόλαια και θα ξοδέψουν τα χρήματα για να επιταχύνουν την παραγωγή πυρομαχικών και εξοπλισμού για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της Ουκρανίας, προκειμένου αυτή να συνεχίσει να εμποδίζει την προέλαση της Ρωσίας και στη συνέχεια να πάρει την πρωτοβουλία για να απελευθερώσει όλη την επικράτειά της. Αυτό πρέπει να αφορά την Ευρώπη κυρίως, αφού ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιταχύνει την παραγωγή πυρομαχικών, η Ουάσιγκτον έχει πρόσθετες δεσμεύσεις όπλων να εκπληρώσει, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων για την προμήθεια της Ταϊβάν και άλλων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από πηγές της Ουκρανίας, η πρωτοβουλία αυτή θα είναι ο δεύτερος τύπος πυρομαχικών που θα παράγει από κοινού η Ουκρανία με ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει σε σχετικό άρθρο του μεγάλο διεθνές μέσο μαζικής ενημέρωσης επισημένοντας. Ο Ουκρανικός κρατικός κατασκευαστής όπλων, Ukroboronprom, ανακοίνωσε ότι άρχισε να παράγει πυρομαχικά τάγκς 125 χιλιοστών με ένα ανώνυμο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Προηγουμένως, η Ukroboronprom ανακοίνωσε ότι παρήγαγε βλήματα όλυμου των 120 χιλιοστών μαζί με δύο μέλη του ΝΑΤΟ, τα ονόματα των οποίων δεν αποκαλύφθηκαν. Ο μακροχρόνιος πόλεμος στην Ουκρανία εξελίσσεται πρώτα και κύρια ως ένα παιχνίδι αριθμών, κάτι που πρέπει να γίνει κατανοητό από τη Δύση, αφού δεν αρκεί μόνο η ποιότητα οπλικών μέσων και πυρομαχικών, αλλά και η ποσοτική τους επάρκεια για να επιτευχθεί η νίκη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.